Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και έχουμε παρουσιάσει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Χαμόγελο του Παιδιού. Σήμερα θα παρουσιάσουμε δύο από τους βασικούς συνεργάτες του Χαμόγελου του Παιδιού και τι κι αν είναι τετράποδοι συγκεκριμένοι συνεργάτες. Βάλια, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Καλφούντζο, ο οποίος είναι συντονιστής διάσωσης και ερευνών στο Χαμόγελο του Παιδιού. Να σας ευχαριστήσω θερμά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι τετράποδοι συνεργάτες που σας βοηθούν και έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο πάρα πολλές φορές στις επιχειρήσεις διάσωσης τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει? Μιλώντας λοιπόν για την Κρήτη, θα σας παρουσιάσουμε τον Δία και την Άελα. Είναι δύο γερμανικά ποιμενικά που ήρθαν στην οικογένεια του Χαμόγελου, αξίζει αυτό να το αναφέρουμε, μετά από μια πρωτοβουλία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Δόθηκαν σε εθελοντές μας, εκπαιδεύονται ακόμα, είναι επιχειρησιακοί σκύλοι έρευνας αγνωμένων και τώρα βρίσκονται και στην τελική ευθεία προκειμένου να πιστοποιηθούν από τον Διεθνή Οργανισμό ENSARDA, National Search and Rescue Dog Association του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, πού μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα δύο σκυλιά? Και οι δύο σκύλοι, όπως είπαμε, οι συνεργάτες μας, οι εθελοντές, ισότιμοι εθελοντές στην οικογένεια του Χαμόγελου, είναι σκύλοι έρευνας αγνωμένων, επιχειρούν με δύο διαφορετικές ειδικότητες. Ο Δίας είναι σκύλος που δουλεύει με την μέθοδο του Scent Specific Trailing, που σημαίνει ότι είναι ικανός να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μυρωδιά, τη συγκεκριμένη οσμή μυρωδιά του αγνοούμενου, να ακολουθήσει τέλος πάντων την πορεία του και να μας οδηγήσει σε αυτόν. Η Μεν Άελα είναι σκύλος που μπορεί να ανιχνεύσει οποιονδήποτε ζωντανό άνθρωπο σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, σε μια περιοχή που θα τις έχουμε υποδείξει. Εμείς βλέπουμε τώρα χαρακτηριστικά πλάνα, βλέπουμε ένα μαύρο σκυλί, δεν ξέρω... Το μαύρο το σκυλί είναι η Άελα, Είναι το θηλυκό. Είναι από μία άσκηση που έγινε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καλφούντζο. Δεν ξέρω πόσο δύσκολη είναι. Μάλιστα, ήταν από μία άσκηση που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα και μέσα στο ταξίδι αυτό... Σταθμός ήταν και η Κρήτη. Για 4 ημέρες έναν από τους εκπαιδευτές της ENSARDA, όπως σας είπα πριν, τον κύριο Brian Gregory, ο οποίος ήρθε να αξιολογήσει, να δει τους σκύλους την πορεία τους, γιατί όπως σας είπα είμαστε στην τελική ευθεία για την πιστοποίησή τους. Η εκπαίδευση είναι δύσκολη? Η εκπαίδευση είναι δύσκολη. Να πούμε ότι ένα σκύλος προκειμένου να ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο της εκπαίδευσης χρειάζεται τουλάχιστον 18 μήνες έως και 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, προκειμένου να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι μπορεί με ασφάλεια να βγει έξω σκύλος και να πάρει μέρος σε πραγματικές επιχειρήσεις έρευνας αγνωμένων. Μάλιστα. Αρκετά συμπαθητικά τα τετράποδα, με ξεχωριστές ικανότητες όμως που έχουν συμβάλει όλο αυτό το διάστημα στην ανέβρεση και στον εντοπισμό και στις διαδικασίες της επιχείρησης έρευνα σε όλη την Κρήτη, όπου χρειαστεί, έτσι δεν είναι κύριε Καλφούντζο? Έχει χρειαστεί αρκετές φορές σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, να συνδράμουμε και εμείς σε επιχειρήσεις έρευνα. Ξέρετε που θέλω να σταθούμε λίγο στο δέσιμο του εκπαιδευτή. Με αυτά τα σκυλιά, με τα συγκεκριμένα ζώα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε σαν έναν διασώστη με 6 πόδια. Ο χειριστής του σκύλου, που είναι ταυτόχρονα και ο κηδεμόνας του, γιατί ο σκύλος δεν είναι εργαλείο που το αφήνουμε σε ένα crate. Σωστά. Και το χρησιμοποιούμε μόνο. Πρώτα απ' όλα είναι pet. Είναι μέσα στα σπίτια μας οι σκύλοι. Μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας. Και έχουν όμως και αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα. Για να μπορέσει να επιτευχθεί τώρα το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει ένα δέσιμο που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε με απλά λόγια μεταξύ του χειριστή και του σκύλου. Είστε κηδεμόνα σε ένα από τα δύο σκυλιά? Όχι, εγώ είμαι κηδεμόνα σε άλλα δύο σκυλάκια. Το ένα μαύρο λαμπραντόρ που τώρα είναι σχεδόν 12 χρονών. Είναι και αυτό σκύλος έρευνας αγνωμένων και σκύλος θεραπείας. Τώρα βέβαια λόγω της ηλικίας ξεκουράζεται, ότι έχει συνταξιοδοτηθεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε στην ομάδα του Χαμόγελου και την κόρη του
του κυρίου που σας προείπα, που είναι ένα κουταβάκι αυτή τη στιγμή 4 μηνών και με τη σειρά της και αυτή θα ενταχθεί στη διαδικασία της εκπαίδευσης για να γίνει και αυτή σκύλος έρευνας αγνωμένων. Πάντως είναι πολύ σημαντική η δράση από το χαμόγελο του παιδιού. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν 8 σκύλοι ανιχνευτές στην Αθήνα. Επεκτείνει δεν είναι μόνο στην Κρήτη, ακριβώς, 2 στην Θεσσαλονίκη και 4 στην Κρήτη και τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν και διαφορετικές ικανότητες. Δηλαδή το ένα εντοπίζει τις οσμές και το άλλο καλείται να εντοπίσει σε μια δύσκολη επιχείρηση. Και δημιουργεί ένα ολοκληρωτικό, ολοκληρωμένο σύστημα. Είναι οι δύο οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε. Έχουμε τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη οσμή, εφόσον μπορούμε να βρούμε την πηγή της. Μάλιστα. Ή να γίνει έρευνα σε ανοιχτό περιβάλλον. Εδώ να σας πω κιόλας ότι. Βέβαια. Επιτυχία δεν είναι μόνο όταν ο σκύλος θα μας οδηγήσει στον αγνοούμενο που θα βρεθούμε μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο που αγνοείται. Επιτυχία είναι και όταν ο σκύλος θα μπορέσει να μας υποδείξει τη διαδρομή του ή να βρει αντικείμενο το αγνοούμενο στο περιβάλλον. Πολύ σημαντικό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις αρχές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καρφούντε. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.